αποκλειστεί ο καταβλισμός του στο Χαλάνδρη και να μεταφερθούν εδώ στο όρος Πατέρα στα Μέγαρα. Είχαν γίνει οι μελέτες προκειμένου να δουν αν θα είναι σωστός ο τόπος, αν μπορούν να μείνουν εδώ, αν θα είναι κατάλληλος για διαμονή. Ωστόσο, αν ποτέ δεν ήρθε κανένας, είναι έτοιμοι οι 60 οικίσκοι που βλέπετε ακριβώς πίσω μου εδώ και περίπου 6 μήνες και η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα, Άννα, είναι αποκαρδιωτική. Είναι εικόνες ντροπής, είναι όλα σπασμένα. Μπορεί να μην ήρθαν ποτέ να μείνουν, μπορεί να στήχησαν στο δημόσιο παραπάνω από 200 εκατομμύρια προκειμένου να φτιαχθούν 200.000, με συγχωρείτε. Ναι. Να ζητάνε τώρα επιπλέον 76.000 αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να γίνουν και τελευταίες μελέτες και όχι τελευταίες μελέτες για να κατασκευαστούν ξανά, να γίνει επισκευή όλων όσων έχουν γκρεμιστεί. Μπορείτε να δείτε από τα σπασμένα εδώ από τουαλέτες. Δεν υπάρχει, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ούτε νηπτήρα, ούτε καλώδιο, ούτε ηλεκτρονικό πίνακα, ούτε air condition. Τα έχουν βγάλει όλα, Άννα. Τα έχουν ξυλώσει, τα έχουν σπάσει. Ποιοι, δεν ξέρουμε. Μαρία, για πες μας λίγο πάλι πόσο καιρό υπάρχουν αυτές οι κατασκευές. Δηλαδή, πόσο καιρό... 6 μήνες, εδώ, Άννα. Εδώ και 6 μήνες, δηλαδή, είχαν ετοιμαστεί. Είναι σε ποιο κομμάτι των Μεγάρων είναι? Είναι στο όρος Πατέρας, στο Κανδύλι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν κατασκευαστεί, Άννα, εδώ και 6 μήνες, γιατί ο ΙΕ αλλά και ο εισαγγελέας, προκειμένου να μεταφερθούν εδώ οι Ρωμά, έπρεπε πρώτα να κατασκευαστούν, ώστε να είναι όλα έτοιμα για να για μπορούν να έρθουν να μείνουν. Και πόσα είναι, πόσα ακριβώς τέτοια σπίτια είναι? Είναι 60 οικίσκοι, είναι 60 λιόμενα. Θα μπορούσαν να ζήσουν πάρα πολύ άνετα. Είχαν τα πάντα από ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, air condition, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν έχει μείνει τίποτα, Άννα, σε κανέναν από τους 60. Δυστυχώς το σήμα δεν μας επέτρεπε. Υπάρχουν και άλλοι οικίσκοι. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει. Τους έχουν αναποδογυρίσει. Το κακό είναι ότι τώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση θέλει να βγάλει ένα άλλο κονδύλι, 75.000, για να τα επισκευάσουν και πάλι. Για να τα επισκευάσουν και πάλι, να δώσουν και ρεύμα. Δεν είχε γίνει στη μελέτη που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είχε προβλεφθεί αν θα μπορέσουν να έχουν ρεύμα, γιατί είναι πάνω στο βουνό. Μαρία, πώς θα είχαν ρεύμα κάτι εδώ πέρα? Τους ανθρώπους επιχείρησαν να τους πάνε εκεί? Τους ανθρώπους αυτούς τους ενημέρωσαν ότι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι υπάρχουν αυτά τα σπίτια? Είστε τόσοι, είναι τόσα τα σπίτια? Είχαν φτιαχτεί δηλαδή αυτά τα σπίτια συγκεκριμένα για αυτούς τους ανθρώπους και είχαν ενημερωθεί αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ξέρω τι ξέρουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχει μιλήσει κάποιος υπεύθυνος? Ωραία. Δεν ξέρουν ποιος μπήκε και τα άσπασε. Αλλά από εκεί και πέρα, ποιος ήξερε για αυτά τα σπίτια και ποιος έπρεπε να μένει σε αυτά τα σπίτια? Σύμφωνα με τους κατοίκους, Άννα, θα μας τα πει καλύτερα και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Νικόλιζας, δεν είχε ενημερωθεί κανείς, ποτέ δεν είδαν κάποιον να έρθει εδώ προκειμένου να δει το χώρο, να δει το σπίτι, να δουν τους οικίσκους, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Άννα. Μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη υπήρχε εδώ πέρα security. Φυλάγαν την περιοχή όλοι. Κανονικότατα, δεν υπήρχαν ζημιές. Από τις 31 του Δεκέμβρη και μετά έχουν γίνει ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Είναι η καταστροφή ολική. Σε αυτά τα σπίτια που τα φέρανε εδώ πέρα, που δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το υψόμετρο. Χάσαμε τη σύνδεση. Δυστυχώς δεν σας ακούμε. Δεν ακούμε ούτε τη Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Βούσουλα? Ναι, τώρα σας ακούμε. Για πάμε πάλι να επαναλάβετε ό,τι είπατε. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να ζήσει κανένας. Είναι στα 2.000 μέτρα. Δεν έχουν ούτε νερό, ούτε ρεύμα. Η αποκεντρωμένη διοίκηση λοιπόν φέραν 60 οικίσκους εδώ πέρα για να ζήσουν άνθρωποι τους οποίους δεν μπορεί να ζήσει κανένας. Το επαναλαμβάνω. Με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου και μετά να έχει γίνει αυτή η καταστροφή. Αυτά τα σπίτια, τα 60, θα μπορούσαν να ζήσουν άπορες οικογένειες που είναι στο δρόμο άστεγοι σε όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο τα φέρανε, για να τα ελαττήσουν οι εγκληματίες, και τώρα βγάζει αποκεντρωμένη διοίκηση άλλα 75 χιλιάρικα για να τα ξαναφτιάξουν και πάλι να τα ξανασπάσουν? Είναι το άκρο νάοτον της ασυδοσίας αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πάνω. Εγώ συμφωνώ, και δεν καταλαβαίνει κανένας. Σε αυτά που λέτε, αλλά μην χαρακτηρίζουμε εγκληματίες ανθρώπους οι οποίοι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη για το αν έχουν διαπράξει εγκλήματα ή όχι. Εννοώ εγκληματίες αυτούς που τα διέλυσαν, διέλυσαν τα σπίτια. Αυτούς εννοώ εγκληματίες, γιατί... Αυτό το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι ποιος θα επιβλέπει από τη στιγμή που δεν έπιασαν τόπο έτσι όπως σχεδίαζαν με βάση το αρχικό τους πλάνο.
αν μπορούν να δοθούν και να δοθεί μια στέγη σε άλλους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ενδεχομένως να τη χρειάζονται, από το να κάθονται και να ρημάζουν, γιατί και ατόφια να ήταν, θα ρήμαζαν από το χρόνο, πόσο μάλλον να έχουν λαιλατηθεί όπως έχουν ήδη λαιλατηθεί. Αγαπητή λοιπόν, Άννα, έχουν βγάλει από τα air condition μέχρι και τους πίνακες, τα καλώδια, τις σωληνώσεις, τα πάντα. Δηλαδή εδώ πέρα για να ξαναφτιαχτεί αυτό το πράγμα θέλουν πολλές χιλιάδες ευρώ πάλι. Μάλιστα. Ξανά από την αρχή δηλαδή. Λοιπόν, και τα μέτρα το βλέπουμε το θέμα. Τα μέτρα περίφραξης, εντάξει, όλη αυτή η εικόνα. Δόθηκαν κάποια χρήματα, έφτιαξαν αυτόν τον οικισμό, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τη συνάδελφο, τη Μαρία Βούσουλα. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί...